Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να δούμε ένα πάρα πολύ οικονομικό smartphone 4G που κάνει μόλις 50 ευρώ. Και για την ακρίβεια έχουμε το China Mobile A3S. Βλέπουμε εδώ πέρα μας γράφει China Mobile και για τα κινέζικα. Μας έχει ένα 4G Plus. Πάμε να δούμε στο πλάι. Κάτι στα κινέζικα δεν καταλαβαίνουμε, από πίσω τίποτα. Και από την άλλη πλευρά πάλι τα πάντα είναι όλα στα κινέζικα. Το μόνο που ίσως καταλαβαίνουμε είναι τα 2 GB RAM και τα 16 GB ROM και η συχνότητα του επεξεργαστή στα 1,4 GHz. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα άλλο, οπότε πάμε κατευθείαν να ανοίξουμε τη συσκευή μας. Ανοίγει έτσι το κουτί μας. Κατευθείαν ερχόμαστε σε επαφή με το κινητό και τα αυτοκόλλητα με τα IMEI, τα οποία δεν μας αφορούν και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε τι άλλα έχει μέσα. Ανοίγει έτσι εδώ σαν πορτάκι. Μας έχει ένα χαρτάκι εδώ που λέει 4G και κάτι σαν κινέζικα, τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Έχει κάποια manual τα οποία είναι αναμενόμενα στα κινέζικα. China Mobile λέγεται η εταιρεία μας. Και συναντάμε το φορτιστή, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε είναι 5V στα 1000 mAh. Δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω από ένα τέτοιο smartphone. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Και επίσης εδώ πέρα μέσα έχει ένα καλώδιο πολυτυπικό micro USB. Και εδώ πεταμένο στην άκρη είναι το πινάκι για την εξαγωγή της SIM. Αφήνουμε το κουτί μας στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε κατευθείαν το κινητό μας. Βλέπουμε ότι έρχεται μέσα αυτή την πλαστική θήκη, να το βγάλουμε έξω. Πίσω βλέπουμε εδώ πέρα κάποια αυτοκόλλητα μας λέει China Mobile. Ευτυχώς τα έχει πάνω από ό,τι βλέπω εδώ έτσι σε μια ζελατίνα και έτσι δεν χρειάζεται να καθόμαστε να τα ξεχωλάμε ένα-ένα. Αφήνουμε και τη ζελατίνα στην άκρη και από μπροστά βλέπουμε πάλι άλλη μια ζελατίνα. Έχει εδώ πέρα και να την πιάσουμε, η οποία μας εξηγεί για το SIM tray ότι παίρνει ή 2 nano SIM ή μια micro SD και μια nano SIM, είναι αυτό το υβριδικό που λέμε. Επίσης παίρνει micro SD μέχρι 128 GB. Πάλι εδώ πέρα μας λέει 4G Plus και κάτι στα κινέζικα, τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, πλαστική κατασκευή, πλέον έχω παραγγείλει το ασημί χρώμα, υπάρχει και σε χρυσό. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα το κινητό μας. Μπροστά είναι λευκό το περίβλημα γύρω από την οθόνη. Έχουμε οθόνη 5,2 ιντσών σε ανάλυση 1280x720p, δεν είναι Full HD, αλλά και πάλι είναι μια αξιοπρεπές ανάλυση. Βλέπουμε εδώ πέρα τα 3 capacitive πλήκτρα, η κάμερα των 5 MP και αισθητήρας, όπως επίσης και το ακουστικό για τις κλήσεις. Από δεξιά δεν έχει τίποτα παρά μόνο το SIM tray, είτε για τις δύο SIM όπως είπαμε, είτε για τη μία SIM και τη micro SD. Από πίσω έχει την 8 MP κάμερα με το φλασάκι της και επίσης βλέπουμε ότι έχει και τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ναι, σε κινητό 50 ευρώ έχουμε και αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Κάτω εδώ μας γράφει China Mobile και πιο κάτω βρίσκεται το ηχείο μας και από κάτω είναι η θύρα micro USB και όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει και το μικρόφωνο. Λοιπόν, και τέλος στη δεξιά πλευρά είναι το rocker εδώ για την αυξομοίωση της έντασης, συν πλην και το power button. Λοιπόν, θα το δουλέψω το κινητό, θα το κρατήσω να δω πώς συμπεριφέρεται και θα πούμε μερικές πληροφορίες και τις εντυπώσεις μου στη συνέχεια στο βίντεο. Λοιπόν, το κινητό το έχω και το δουλεύω για περίπου μια εβδομάδα. Του έχω βάλει μέσα SIM και το λειτουργώ κανονικά. Είπαμε, Snapdragon 425, 2 GB RAM, 16 GB ROM, εκ των οποίων διαθέσιμα είναι 8 με 9 GB. Πάμε να δούμε και το AnTuTu τι μας έβγαλε. 41.130 πόντι, κάτι το αναμενόμενο πιστεύω, δεν περίμεναμε να βγάλουμε και τις 100.000 με 50 ευρώ που δώσαμε. Πάμε να δούμε και το Geekbench έτσι για τα νούμερα πιο πολύ, όχι ότι έχει κάποια σημασία αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα στο single core score έβγαλε 657 πόντους και στο multi core score 1473 πόντους. Λοιπόν, η μπαταρία του είναι 2800 mAh που σε συνδυασμό με H2 οθόνη αντί για Full HD και Snapdragon 425 με έβγαζε άνετα μία ημέρα χρήσης. Βέβαια δεν έκανα καμιά super βαριά χρήση να παίζω παιχνίδια και τέτοια πράγματα, απλές εφαρμογές, Instagram, YouTube, Facebook, χαζολόι δηλαδή, εφαρμογές που χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Η οθόνη του από φωτεινότητα και από ευκρίνεια, παρόλο που είναι HD, ήταν αξιοπρεπέστατη, συναγωνίζεται δηλαδή και ακριβότερες οθόνες. Δεν σας λέω τώρα να συναγωνιστεί την οθόνη του Nubia.
που είναι και AMOLED, αλλά κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Τώρα, όσο για τις κάμερες, 5 MP μπροστά τυπική, 8 MP πίσω τυπικότατη. Μην περιμένετε να βγάλετε φωτογραφίες με αυτό το τηλέφωνο, θα δείτε και κάποια sample στο τέλος του βίντεο. Απλά πράγματα, σε συνθήκες πολύ καλού φωτισμού, ίσως να βγάλετε καμιά φωτογραφία που να βλέπετε λίγο περισσότερο. Αλλά μέχρι εκεί, μην περιμένετε κάτι το ιδιαίτερο. Ακουστικό ηχιάκι κανονικά, τυπικά, αλλά κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, όχι απογοητευτικά, κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Το βάρος και οι διαστάσεις του είναι μια χαρά, 150 γραμμάρια, είναι ελαφρύ γιατί είναι και πλαστικό και συνδυασμό με τις 5,2 ίντσες, είναι άνετο στο χέρι, έχει καλό πιάσιμο, οπότε και κάποιος μικρότερος ηλικία με πιο μικρό χέρι θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό το τηλέφωνο, οπότε σε κάποιο παιδί ίσως θα μπορούσατε άνετα να το πάρετε, που και στο κάτω κάτω αν το σπάσει 50 ευρώ δώσατε. Μην ξεχνιόμαστε ότι στην Ελλάδα με 50 ευρώ το μόνο που μπορούμε να πάρουμε είναι κανένα σάπιο τηλέφωνο που τους έχει ξεμείνει με κουμπιά. Και τέλος, αυτό εδώ, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. 50 ευρώ και αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Λοιπόν, από ταχύτητα δεν είναι και πιο γρήγορος, να το δούμε κιόλας. Βλέπετε, θέλει λίγη ώρα να ανάψει, πάμε να το ξανακάνω. Βέβαια, αν την έχουμε την οθόνη έτσι έτοιμη αναμένη, ξεκλειδώνει αμέσως. Παρ' όλα αυτά μπορεί να μην είναι γρήγορος, έχει πάρα πολύ καλή ακρίβεια. Δηλαδή και σε πολύ περίεργες γωνίες να έβαζα το δάχτυλό μου, το έπιανε πάντα. Οπότε και με ένα σάρωμα μόνο, οπότε μια χαρά, είμαστε και από αυτό το θέμα, είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, China Mobile Alpha 3S, 4G smartphone με 50 ευρώ. Με 50 ευρώ, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλή δουλειά από την China Mobile. Σίγουρα αξίζει να το αγοράσετε, είτε για δεύτερη συσκευή, είτε για δωράκι, είτε για κάποιον μικρότερο. Οπότε μπράβο και απλά περιμένουμε από την China Mobile να βγάλει ίσως και κάτι καλύτερο. Αυτό ήταν το βίντεο, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε.